Δημοσθένης Δαβέτας, εικαστικός καθηγητής και συγγραφέας, ζει στη Γαλλία, θα μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα για τις πολιτικές εξελίξεις. Κύριε Δαβέτα, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα στην Ελλάδα, από το Παρίσι. Κύριε Δαβέτα, είχαμε μια συντριπτική ήττα του Μακρόν και όλοι περίμεναν την άνοδο της Λεπέν, όμως εσείς μερικές μέρες πριν με άρθρο σας στον Ελεύθερο Τύπο είχατε προσδιορίσει με ακρίβεια την εξέλιξη των πραγμάτων. Θέλω να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για τις αλλαγές που έφεραν αυτές οι ευρωεκλογές στη Γαλλία και που προειδεάζουν την εξέλιξη για την υπόλοιπη Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία πρέπει να αναλυθεί σε βάθος. Δεν είναι μόνο θέμα κομμάτων. Δεν είναι το θέμα ότι φεύγει το ένα κόμμα για να μπει το άλλο. Είναι το θέμα να δούμε το βάθος της κρίσης της γαλλικής κοινωνίας. Η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση. Κρίση πολιτική, κρίση ηθική και κρίση πολιτισμού. Η πολιτική κρίση οφείλεται στο πλήρες αδιέξοδο της διαχείρισης της εξουσίας του Μακρόν. Ο Μακρόν δεν είναι πλέον, δεν λειτουργεί ως Γάλλος πολιτικός. Λειτουργεί ως πολιτικός ο οποίος υπακούει στις διαταγές της ολιγαρχίας. Μιας παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας, η οποία τοποθετεί δικούς της ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες που θεωρεί χώρες κλειδιά, όπως η Γαλλία, και έτσι έβαλε και τον Μακρόν. Συνεπώς ο Μακρόν δεν είναι Γάλλος με την έννοια να ακολουθεί τα συμφέροντα του γαλλικού λαού. Δεν ακούει τον γαλλικό λαό. Έχει από τη δικιά του ατζέντα, η οποία είναι η ατζέντα της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης. Αυτό μπορεί να το δέχεται μέχρι σε ένα σημείο ο γαλλικός λαός, αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει και να αντιδράει. Διότι μπαίνει το άλλο θέμα, το οικονομικό. Αρχίζει να έχει προβλήματα οικονομικά, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη στην τσέπη του και μετά να μπαίνουν άλλα ζητήματα εκτός από το οικονομικό. Να μπαίνει το θέμα της ασφάλειας. Ο Γάλλος πολίτης δεν νιώθει ασφάλεια. Σκεφτείτε ότι υπολογίζεται σε κάθε μήνα γύρω στις 120 απόπειρες τρομοκρατικές, μικρού μεγέθους, οι οποίες δεν τη χάνουν αρνητικού αποτελέσματος λόγω της ικανής παρέμβασης της αστυνομίας. Και τώρα ενώπιον Ολυμπιακών Αγώνων έχουν τα πάντα, βρίσκονται υπό φόβο και υπό απειλή. Άρα το θέμα της ασφάλειας σε συνδυασμό με το ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό και επίσης με άλλου είδους ζητήματα όπως είναι το υγειονομικό, το συνταξιοδοτικό κτλ. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτικό αδιέξοδο στη σχέση μεταξύ πολιτών και Μακρόν. Αυτό το αδιέξοδο έρθει κάποια στιγμή που έσπασε η φούσκα και βρέθηκε ένα κόμμα το οποίο λέει αυτά τα οποία οι Γάλλοι θέλουν να ακούσουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κόμμα της Λεπέν είναι λαϊκιστικό? Γιατί αυτά συνήθως οι λαϊκιστές τα λένε. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι αυτά τα οποία λέει η Λεπέν τα έλεγε και παλιότερα. Και συνεχίζει να τα λέει. Άρα λοιπόν, ως προς τον θεωρητικό της λόγο, ως προς το λόγο της, έχει μια συνέπεια. Θα το δούμε όμως όταν πάρει την διακυβέρνηση και εφόσον έρθει αυτή τη στιγμή, εάν και κατά πόσο μπορεί αυτά τα οποία έλεγε να τα κάνει πράξη. Συνεπώς, για να το πω με απλά λόγια, να κλείσω αυτό που θέλω να πω, υπάρχει αυτό το θέμα και υπάρχει κυρίως το ηθικό θέμα. Οι παλιές αξίες που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις ανθρώπων μεταξύ τους, σχέσεις ανθρώπων με οικογένεια, όλα αυτά έχουν τυναχτεί στον αέρα λόγω της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτά όλα κάνουν ένα κοκτέιλ τεράστιο. Αυτό βέβαια, κύριε Δαβέτα, που είδαμε στη Γαλλία, λίγο πολύ, όχι όμως σε τέτοιο μέγεθος, συνέβη σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή στο Βέλγιο ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε, στην Γερμανία το AfD είναι τρίτο κόμμα και οι δυνάμεις... Ναι, νομίζω μετά τους Χριστιανοδημοκράτες είναι. Γιατί είχαμε το S5, είχαμε το S&U και μετά είναι το AfD. Αυτό όμως που προβληματίζει ενδεχομένως είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε τι είναι ακροδεξιά στην Ευρώπη, τι είναι δεξιά συντηρητική πτέρυγα και τι είναι, ας πούμε, φιλελεύθερη πτέρυγα. Νομίζω ότι όλοι που ήταν στο πεδίο της ακροδεξιάς έχουν κάπως λιάνει το λόγο τους, τις ιδέες τους και τα επιχειρήματά τους και έχουν μια ροπή προς το φιλελευθερισμό ή τη συντηρητική δεξιά. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μας πείτε,
πώς το εκτιμάτε. Και το άλλο είναι ότι και στο AFD στη Γερμανία και στην Λεπέν στη Γαλλία είδαμε ότι το μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων, που είναι πάνω από 30% ας πούμε, είναι ηλικίες 18 με 25. Αυτοί λοιπόν οι νέοι άνθρωποι έχουν κάποιες ανησυχίες που δεν μπορεί να τις αυγκρατεί το πολιτικό σύστημα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν πάνω στον όρο ακροδεξία. Έχουμε βρει την καραμέλα τώρα και όποιος δεν μας αρέσει, όποιος δεν αρέσει στις κυβερνήσεις, είναι ακροδεξιός και είναι και νεοταξικός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι μια καραμέλα η οποία κινδυνεύει στο τέλος να μην ξέρουμε ποιος είναι πραγματικά ακροδεξιός ή όχι. Το λάθος που κάνουν αυτή τη πολιτική της παγκοσμιοποίησης, η πολιτική νομικροϊότα, είναι ότι θέλοντας να διαχειριστούν την εξουσία τους, έριχναν αυτόν τον ορισμό της ενοχής προς τους άλλους, λέγοντας είστε ακροδεξιοί, στο παραμικρό που γινόταν εναντίον τους. Και σήμερα πλέον αποδεικνύεται ότι ήταν λίγο μια φούσκα αυτή όλη η κατηγορία, γιατί αυτό που ονομαζόταν ακροδεξιά έχει μεγάλο λαϊκό στήριγμα. Ούτε ακροδεξιά, ούτε λαϊκισμός. Έχει να κάνει με ζητήματα και απαιτήσεις και ανάγκες και αιτήματα που έχει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, στα οποία η εξουσία δεν ανταποκρίνεται. Και οι προτάσεις της Λεπέν ανταποκρίνονται. Άρα λοιπόν ο κόσμος πάει προς τα εκεί, χωρίς να σκέφτεται πλέον το ακροδεξιός ή όχι. 10 χρόνια πριν θα το σκεφτόταν, διότι αν κάποιος έλεγε σε κάποιον είσαι ακροδεξιός από φόβο, δεν θα ψήφιζε τη Λεπέν. Τώρα όμως που αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ισχύει αυτού του είδους η ενοχή, διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο της κατηγορίας για το αν είναι κάποιος ακροδεξιός ή όχι, τώρα απελευθερωμένοι μπορούν και ψηφίζουν αυτό που θέλουν. Και βλέπουμε αυτή την τάση. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα είναι ότι οι νέοι από την ίδια τους τη φύση έχουν ανάγκη οραμάτων. Έχουν ανάγκη να ονειρευτούν. Έχουν ανάγκη να δώσουν αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι είναι η φύση, η ανθρώπινη φύση των νέων ανθρώπων. Άρα λοιπόν, όταν εσύ έρχεσαι και λες ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα και ότι αυτό το οποίο βγαίνει μπροστά μας είναι να κάνουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και τολμάει ο Biden και μαζί με τον Μακρόν να συγκρίνουν την απόβαση της Νορμανδίας, δηλαδή στην απόβαση εναντίον των Ναζί με την απόβαση στην Ουκρανία, θεωρώντας ότι οι Ρώσοι είναι Ναζί. Αυτό το ατόπιμα το ιστορικό, αυτό το φοβερό πολιτικό λάθος εξοργίζει τον κόσμο. Και τους λέει ο κόσμος, όχι μόνο δεν μας δίνεις χρήματα και ιδέες για να ζήσουμε, αλλά μας πας να μας οδηγήσεις μαθηματικά σε πόλεμο. Ή όχι, stop. Η Ουκρανία δεν είναι δικό μου θέμα, λέει ο Γάλλος. Μην νοιάζει εμένα τι θα γίνει εκεί πέρα. Πας εμένα να μου κάνεις πόλεμο και να μου επιβάλλεις και άλλους οικονομικούς όρους, διότι θα μπούμε σε οικονομία πολέμου, μόνο και μόνο γιατί εσύ έχεις κάποια στρατηγικά συμφέροντα, σαν Αμερική, σαν παγκοσμιοποίηση στην Ουκρανία. Ή όχι, δεν το θέλω. Και ψηφίζω τη Λεπέν, η οποία έχει δηλώσει αμέσως, έχει δηλώσει ευθέως ότι εγώ είμαι εναντίον του πολέμου, όπως το έκανε και η Μελόνια. Η κουλτούρα γόκου που προαναφέρατε είναι μια μετρήσιμη ζημιά που πληρώνουν τώρα και στην Ελλάδα. Την πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, με το να ψηφίσει τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, αλλά και στην Ευρώπη πλέον, επειδή έχει να κάνει με κάποιες μειοψηφίες και η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων έχει μια πιο συντηρητική αντίληψη, είδαμε ότι κάπως αυτό το πράγμα το πλήρωσε. Μέσα από αυτό καρπώνεται η ρωσόφιλη πλευρά, θα λέγαμε, επειδή είναι πιο συντηρητική, γιατί αυτό είναι μέσα στη συζήτηση, ότι πλέον επελάμβει η κουλτούρα woke και σπρώχνει τους πιο συντηρητικούς προς το ρωσόφιλο μπλοκ. Το εντοπίζετε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μεν αυτό, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πιο ευρύτερο, θα έλεγα. Δεν θα το βάζα σε επίπεδο ρωσόφιλου ή μη ρωσόφιλου. Θα έλεγα το εξής. Ο κόσμος χωρίζεται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Το ένα είναι το λεγόμενο, ας το πούμε, εξυγχρονιστικό στρατόπεδο, το οποίο όμως κυριαρχείται από την παγκοσμιοποίηση και την κουλτούρα woke. Και το άλλο είναι το συντηρητικό στρατόπεδο, όπως σωστά το αναφέρατε, στο οποίο η Ρωσία είναι μια καθοριστική χώρα σε σχέση με τις παραδοσιακές αξίες. Το θέμα είναι ότι πέρα από αυτό το ζήτημα, το πληρώνουμε οι εξυγχρονιστικές κυβερνήσεις, το πληρώνουν αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ακόμη πιο βαθύ.
Δηλαδή, η κουλτούρα woke, ας πούμε, μπορεί να έχει φοβερά αρνητικά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία η οποία στρέφει τον κόσμο προς τα εκεί. Γιατί, παράδειγμα, η κουλτούρα woke στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών μπορεί να στην Ελλάδα να υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, αλλά στη Γαλλία, που είναι πιο προοδευτική, πιο σύγχρονη χώρα, το θέμα των γάμων των ομοφυλοφίλων και όλα αυτά, ναι, μεν παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος όσο στην Ελλάδα. Καταλάβατε, υπάρχει και σε αυτά, υπάρχει μια διακύμανση ανάλογα με... Δεν το λέω όμως, κύριε Δαβέτα, δεν το λέω αυτό μόνο με αποκλειστικά και μόνο, δεν το οριοθετώ σε αυτό. Μιλάω για τον νέο ολοκληρωτισμό, όταν δηλαδή οι Γαλλίδες καθηγήτριες, επειδή λένε ότι το μητρικό γάλα είναι καλό για τα παιδιά και το γοκ ξεσκώνεται γιατί σου λέει ότι αυτό απομονώνει τις τρανς ή τέτοιου είδους παραδείγματα που είναι πολλά, ειδικά στη Γαλλία, αυτό δημιουργεί μια ευρύτερη αντιπάθεια. Σωστό. Σωστό, με την έννοια ότι βάλετε τα στοιχεία της φύσης, στο οποίο ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ κοντά δεμένος με τα στοιχεία της φύσης. Θα συμφωνήσω, αλλά όχι όμως ότι αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Δηλαδή, ναι μεν, παίζει σημαντικό ρόλο αυτού του είδους, αν θέλετε, οι αλλαγές που πάνε να γίνουν με ένα βίαιο τρόπο σε σχέση με τη φύση, αλλά το βασικό στοιχείο είναι η βαθύτερη κρίση της κοινωνίας, η οποία είναι οικονομική, πολιτιστική και πολιτική. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας πολιτικός και σου λέει ένα στοιχείο Α, κάποτε στη Γαλλία το Α το παίρνανε σοβαρά και περιμένανε μια πράξη Α. Όταν έρχεται ο Μακρόν, όπως και ο Ολάντ, και λένε Α και δεν κάνουν τίποτα από το Α και κάνουν Β, Γ, Δ κτλ., έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πολιτικό χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γαλλικό λαό και στην πολιτική εξουσία. Παίζει ρόλο και αυτό που είπατε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον πολιτικό και στην πολιτική. Και αυτή η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Γι' αυτό και ήρθαν όλοι να ψηφίσουν. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν ποσοστό 63% αποχής. Και σήμερα ήρθαν να ψηφίσουν πάνω από 50%. Και στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τώρα σε ένα μήνα θα ψηφίσουν πάρα πάνω, θα το δείτε. Γιατί καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και θέλουν να αποτρέψουν την πολιτική του Μακρόν, στην οποία θεωρούν ότι είναι μια πολιτική τσαρλατάνου. Αν δείτε, δηλαδή, αν βάζανε να ψηφίζουν τον Μακρόν, θα υπήρχε μια πλειοψηφία 90% εναντίον του Μακρόν. Το θεωρούν τσαρλατάνο, το θεωρούν καραγκιόζι, να το πω έτσι όπως το λέμε στα ελληνικά, το θεωρούν επικίνδυνο να τεινάξει στον αέρα τη Γαλλία. Και η απόφαση του να προκυρήσει εκλογές, και αυτοί τη θεωρούν επικίνδυνη, ότι παίζει πόκερ με τη Γαλλία. Γιατί τι θέλει να κάνει τώρα αυτός? Αυτός θέλει να βάλει πρωθυπουργό ενδεχομένως από τη Λεπέν, η οποία θα ανεβάσει τα ποσοστά. Να είναι ο Πρωθυπουργός να θέλει να προτείνει πράγματα, αυτός να μην τον αφήνει να κάνει πράγματα και να φαίνεται προς τα έξω ότι είδατε, ανέλαβε η κυβέρνηση το κόμμα της Λεπέν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα αυτά που σας λέει δεν γίνει στην πράξη. Θέλει δηλαδή να χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα πολιτικάντικο για να μπορέσει να εξοντώσει αυτόν τον ενθουσιασμό που υπάρχει του κόσμου προς τη Λεπέν. Αυτό όμως είναι επικίνδυνο για τη Γαλλία. Πάντως, είναι για τη χώρα. Πάντως με την απόφαση αυτή, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται στην ισογραφία, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα υποχρεωθεί να συγκατοικήσει με πολιτικούς του αντιπάλους προκειμένου να κρατήσει μια συνοχή. Αλλά, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, αν τυχόν και εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται και η Λεπέν δηλαδή πάρει τελικά το πάνω χέρι, θα είναι ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που δίνει τη χιτάλη στην ακροδεξιά. Ναι, αν θεωρήσουμε ότι η Λεπέν είναι πλέον ακροδεξιά, γιατί όπως είπαμε στην αρχή, δεν ξέρουμε τι είναι πλέον ακροδεξιά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μια κεντροδεξιά πολιτική και ακροδεξιά είναι ο Ζεμούρ. Καταλάβατε, στη Γαλλία το κόμμα του Ζεμούρ, το οποίο και πέρασε τα 5%. Εγώ το λέω τώρα για την οικονομία της ζήτησης, γιατί πλέον έτσι έχουν ταξινομηθεί τα πράγματα. Επειδή έτσι έχει περάσει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να χρησιμοποιούμε τις λέξεις, όχι δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικότερα, με μεγάλη ακρίβεια, γιατί χρησιμοποιώντας με εύκολο τρόπο έναν όρο για τους πάντες, χάνουμε την ιδιαιτερότητα του καθένα. Έχετε δίκιο. Πάντως, ναι, οι αριστερές δυνάμεις
έχουν εξαλειωθεί πλέον. Δηλαδή και στη Γαλλία και στη Γερμανία που είδα έχουν ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχουν εξαλειωθεί γιατί? Γιατί έχουν μια αιμονή με το μεταναστευτικό. Ενώ έχουν σωστές θέσεις στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, οι θέσεις που είναι εναντίον του Νετανιάχου και υπέρ του Ισραηλινού λαού, είναι σωστές θέσεις. Τις επικρατεί πολύ κόσμο. Έχουν μια αιμονή με το μεταναστευτικό και μόλις πας να αγγίξεις κάποιο, κάτι στο οποίο να είναι στο μεταναστευτικό, δηλαδή να μειώσεις κάτι, αμέσως ξεσηκώνονται και αυτό δημιουργεί, αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα το οποίο αντιτίθεται οι Γάλλοι. Δηλαδή, αν βάλει κάποιον αριστερό με τα γαλλικά πρότυπα, έτσι, αριστερό, όπως είναι ο Μελανσόν, όπως είναι η Ομπρί και τα λοιπά, και τον βάλει να διοικήσει, θα ξανανοίξει τη Γαλλία όπως ο Μακρόν, θα ακολουθήσει την πολιτική του Μακρόν. Και αυτό δεν θέλουν στο μεταναστευτικό. Δεν είναι ότι δεν θέλουν τους μετανάστες, εξηγούμε για να γίνω κατανοητός. Δεν θέλουν αυτή την ανεξέλεγκτη ροή των μεταναστών, η οποία κινδυνεύει να γίνει πλειοψηφία σε πολλά μέρη της ίδιας της Γαλλίας και να χαθεί η γαλλική ταυτότητα. Αυτό έχει ξεσηκωθεί. Η αστική τάξη της Γαλλίας έχει ξεσηκωθεί και έχει συσπηρωθεί γύρω από τη Λεπέν. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα καταλάβουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Αυτό το τελευταίο που είπατε είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ορισμός για να κλείσουμε, ότι η αστική τάξη της Γαλλίας έχει ξεσηκωθεί και πλέον δεν επαναπαύεται σε ένα αυτόματο πιλότο και ενδεχομένως να δούμε εξελίξεις μεγάλου μεγέθους. Αν... Βεβαίως, γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Αν θα πάρουν αυτές οι δυνάμεις, θα κάνουν ένα μέτωπο. Το μέτωπο αυτό, η Λεπέν, η Μελόνι, η Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, αυτό το μέτωπο θα ξεπεράσει σε βουλευτές, σε αριθμό βουλευτών, το σοσιαλιστικό μέτωπο. Άρα θα έχουμε την λεγόμενο Λαϊκό Κόμμα κυρίαρχο και από δεύτερο κόμμα θα είναι το μέτωπο, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, των άλλων δυνάμεων. Γιατί και στην Αυστρία υπήρξε άνοδο. Ναι, θα υπάρχει μεγάλη μάχη πλέον. Γιατί σαν δεύτερο κόμμα στην Ευρωβουλή θα δίνει μάχη σώμα με σώμα με το κυρίαρχο κόμμα. Το Χριστιανό Δημοκρατών. Μάλιστα. Κύριε Νταβέτα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.